μετά από μια παράταση που είχαμε ενός χρόνου, στις 14 Οκτωβρίου έχουν πανελλαδικά οι εκλογές στους ιατρικούς συλλόγους, θα γίνουν στις 21 Οκτωβρίου. Στους ιατρικούς συλλόγους της Πελοποννήσου θα πραγματοποιηθούν μια εβδομάδα νωρίτερα, διότι στις 21 είναι το Παμπελοποννησιακό Ιατρικό Συνέδριο. Οπότε, ως ο νόμος, σε δύο εβδομάδες από τώρα θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές. Έχουν κλείσει και όλοι οι συνδυασμοί. Ξέρετε και από την προηγούμενη θητεία που είχαμε ότι δεν είναι θέση του να προκρίνουμε τα πράγματα. Κάποια στιγμή ελπίζω να έχουμε τη δυνατότητα εκτενώς, έχουμε φτιάξει και ένα πλάνο το τι έγινε στη θητεία αναλυτικά και να μπορέσουμε να το πούμε. Θα προτιμούσα να το κάνουμε μετά τις εκλογές για να μην θεωρηθεί και προεκλογική, ας το πούμε, καμπάνια. Επί τη ευκαιρία, αυτό που θα ήθελα εγώ να πω είναι ότι θα ήθελα πρακτικά να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την προσφορά την οποία επέδειξαν στις εργασίες αυτής της θητείας και τους στενότερους κάπου συνεργάτες μου και να σας πω ότι νιώθω ιδιαίτερη χαρά γιατί για άλλη μία φορά δεν υπάρχουν κομματικά με τη στενή έννοια του όρου ψηφοδέλτια και εκτός αυτού έχουμε επιτύχει απόλυτα να έχουμε σημαντικό κομμάτι ανανέωσης σε όλα τα όργανα του Ιατρικού Συλλόγου. Τόσο στο Διοικητικό Συμβούλιο, που πρακτικά 6 νέοι συνάδελφοι και νέοι και διναίοι θα συμμετάσχουν, όσο και στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο αναβαθμίζεται πλέον, γίνεται εξαμελές με βάση την καινούργια νομοθεσία, καθώς και στην εκπροσώπηση που υπάρχει στον Πανελλήνιο. Υπάρχουν κάποιοι νέοι στόχοι από τον Ιατρικό Σύλλογο. Βλέπουμε συνεχώς ότι ο μόνιμος τίτλος είναι η υγεία νοσή. Ναι, και ξέρετε, το έχουμε πει, θα νοσεί όσο δεν υπάρχουν κονδύλια και κυρίως δεν υπάρχει πρόγραμμα και στόχευση. Η υγεία, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι ένα εξαιρετικά πολύτιμο αγαθό. Δυστυχώς με τα δεδομένα που υπάρχουν, δεδομένα όχι γιατί το απαιτούν οι εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας, οι νοσηλευτές, οι γιατροί, οι φυσικοθεραπευτές, είναι ένα αγαθό το οποίο είναι ιδιαίτερα κοστοβόρο. Υπάρχουν εξετάσεις οι οποίες έχουν μεγάλα κόστη, γιατί τα μηχανήματα είναι πολύ ακριβά, υπάρχει εξέλιξη στο φάρμακο, υπάρχει εξέλιξη σε πνευματικές τεχνικές, και καταλαβαίνετε ότι ό,τι πιο καινούριο πάντοτε είναι κοστοβόρο και πρακτικά τουλάχιστον στο πεδίο της έρευνας πρέπει να κάνει την απόσβεσή του. Εκεί λοιπόν είναι ο ρόλος της πολιτείας, εκεί πρέπει η πολιτεία να συνδράμει και να κάνει τον κατάλληλο προγραμματισμό γιατί όπως καταλαβαίνετε προφανώς πρέπει να καλύπτονται τα πάντα αλλά η αξία μιας πολιτείας που όντως έχει στόχευση και τρόπο να δουλέψει σωστά δεν είναι να καλύπτει μια γενική εξέταση αίματος, η μία απλή ακτινογραφία είναι να καλύπτει εξετάσεις και φάρμακα τα οποία έχουν υψηλό κόστος και είναι δυσβάσταχτα, ειδικά στην περίοδο της κρίσης. Εκεί έχουμε ένα θέμα και με την έννοια του αντιπολιτευτικού και αυτό ήταν και ένας λόγος που θέλαμε να δώσουμε την συνέντευξη αυτή. Δυστυχώς, όλο αυτό το χρονικό διάστημα και στην περίοδο της κρίσης, αλλά ειδικά την τελευταία τετραετία, πρακτικά στο χώρο της υγείας δεν υπάρχει στόχευση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν αποφάσεις περιπτωσιολογικές, αλλά δεν υπάρχει κεντρική στόχευση. Και για να μην πλατιάζω, να σας φέρω δύο πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα. Υπάρχει ένα βασικό θέμα, το οποίο το λέμε χρόνια τώρα, εγώ ήμουν νιός και γέρασα. Προκειμένου ένα κράτος να μπορέσει να εφαρμόσει πολιτική υγείας, πρέπει να έχει το κατάλληλο εργαλείο. Το κατάλληλο εργαλείο είναι ο υγειονομικός χάρτης. Υγειονομικός χάρτης δεν σημαίνει καταγραφή πόσους καρδιολόγους έχω στο έργο, στο άστρος, πόσους ορθοπαιδικούς στον άφπλιο και πόσους ενδοκρινολόγους στην πόρτα. Ο υγειονομικός χάρτης περιλαμβάνει το πρόγραμμα και τη στόχευση της πολιτείας και των εργαζομένων στην υγεία για ένα συγκεκριμένο σύστημα. Τέτοιο πράγμα λοιπόν δεν έχουμε, το γνωρίζετε όλοι. Υπάρχει τεράστια ανισοκατανομή, υπάρχει τεράστια σπατάλη πόρων. Ακόμα και τώρα, μετά από τόσα χρόνια και μετά από αιτήματα
όλων των εμπλεκομένων σε αυτήν τη διαδικασία, η πολιτεία δεν έχει προχωρήσει σε αυτήν τη διαδικασία. Επιτρέψτε μου, αν θέλετε, έναν προβληματισμό. Δεν έχει προχωρήσει για μένα, όχι γιατί δεν θέλει πρακτικά, διότι απλά δεν έχει καταλήξει σε σχέδιο. Και αν δεν έχεις καταλήξει ένα σχέδιο, αν δεν έχεις μία στόχευση, δεν μπορείς πρακτικά να αρχίσεις να οργανώνεις τα πράγματα προς αυτό το σχέδιο. Αυτό λοιπόν είναι εξαιρετικά σημαντικό. Λέω λοιπόν ότι περιπτωσιολογεί, διότι φανταστείτε ότι ειδικά τα χρόνια της κρίσης που ζήσαμε τεράστιες αλλαγές, καταβαραθρώθηκε το σύστημα της πρωτοβάθμιας, αυξήθηκε ο όγκος της δουλειάς και του φορτίου στα νοσοκομεία χωρίς να έχουν αυξηθεί ούτε οι υποδομές ούτε οι συνάδελφοι. Έχουμε ένα σύστημα θολό. Είχαμε ένα εξαιρετικό σύστημα με πάρα πολλούς εξειδικευμένους γιατρούς. Ξαφνικά η πολιτεία αποφάσισε να ρίξει το βάρος στην γενική ιατρική χωρίς να έχει προετοιμάσει ούτε τα ταμεία, ούτε τον κόσμο, ούτε τους συναδέλφους. Αυτό το σύστημα πρακτικά δεν έχει δουλέψει, δεν έχει επανδοθεί σωστά, δεν έχει στηθεί σωστά, δεν έχει επαρκή χρηματοδότηση. Η χρηματοδότησή του δεν είναι περιορισμένη όταν θα λήξει το ΕΣΠΑ σε ένα χρόνο από τώρα για αυτά τα περιβόητα τόμη. Και για τα νοσοκομεία που είναι πρακτικά ο πυλώνας, αν θέλετε, τουλάχιστον της δημόσιας υγείας, ακόμα και εκεί, έχουμε αρκετούς προβληματισμούς. Με ποια έννοια? Προφανώς φανταστείτε, πόσο μάλλον εγώ σαν πρόεδρος του συλλόγου στην Αρκαδία, θα ήθελα να έχω ένα νοσοκομείο επίπεδου Harvard. Να έχει τα πάντα. Από καρδιοχειρουργικό τμήμα μέχρι ερευνητική μονάδα μοριακής βιολογίας. Χαρά μου μεγάλη και προσωπική και για τον τόπο. Δεν γίνεται. Δηλαδή ο κάθε νομός έχει ιδιαίτερες ανάγκες, δεν σηκώνει όλη την βαρύτητα των περιστατικών. Αυτό που πρέπει να κάνουμε, ειδικά σε περιόδους κρίσης και σε περιόδους που τα κονδύλια είναι περιορισμένα, με αποτέλεσμα η αξία αυτών των χρημάτων να είναι διπλή, είναι να έχουμε συγκεκριμένη στόχευση, επιλεγμένη, προκειμένου να αποφέρουν και αποτελέσματα. Αν δείτε, ας πούμε, το οργανόγραμμα του καινούργιου νοσοκομείου, θεωρούμε ότι είναι ένα ευχολόγιο. Δηλαδή μπορεί να λέμε κάποια πράγματα, ας πούμε αναφέρει ότι έχει αυτή τη στιγμή δυναμικότητα 450 κλίνων. 450 κλίνες αυτή τη στιγμή στο Παναρκαδικό δεν χωράνε που να γεμίσουμε με ράτζα μέχρι και την ταράτσα. Προβλέπονται θέσεις ιατρών πυρηνικής ιατρικής, δύο μάλιστα, όταν καν δεν υπάρχει πυρηνικό τμήμα. Το να φτιαχτεί, ας πούμε, ένα τμήμα με γάμα κάμερα, δεν είναι πήρα ένα όργανο, είναι μια πολύ ακριβή επένδυση. Πρέπει να γίνουν, να υπάρξουν κατάλληλες τεχνολογικές, δομικές μεταβολές, ηλεκτρολογικές μεταβολές. Θέλω να πω ότι είναι καλό να ευχόμαστε για κάποια πράγματα, αλλά κάπου πρέπει να είμαστε πραγματιστές. Πρέπει να καλύπτουμε τις πραγματικές μας ανάγκες, δηλαδή δεν μπορεί να έχει το νοσοκομείο τόσα χρόνια πρόβλημα στην παιδιατρική κλινική, τεχνικά το τελευταίο χρονικό διάστημα να έχει πρόβλημα στο αναισθησιολογικό τμήμα, με αποτέλεσμα να έχει μείνει ένας αναισθησιολόγος όπου ο άνθρωπος έχει ρέψει, και εμείς, ας πούμε, να προγραμματίζουμε άλλα για άλλα. Να καλύψουμε τις βασικές μας ανάγκες ή παράλληλα, αν θέλετε, αλλά αυτός ο προγραμματισμός χωρίς στόχευση μάλλον δεν έχει αποτελέσματα. Αυτές οι μετατάξεις που γίνονται, τι στόχο έχουν, και βλέπουμε δηλαδή να αποδυναμώνει το Παναρκαδικό νοσοκομείο, να κάνει τον ασθενή να έχει μια δεύτερη σκέψη για το αν θα του παραχθούν οι ιατρικές υπηρεσίες που πρέπει, γιατί βλέπουμε ακριβώς, έχουμε ακούσει πολλές φορές, είδα συνεντεύξεις και ο πρόεδρος του Παναρκαδικού νοσοκομείου, ότι όλα είναι καλά και βλέπουμε μετατάξεις, γίνεται πολλής λόγος, υπάρχουν άρθρα και γιατροί και ιατρικοί συλλόγοι, ότι κάπου δεν πάνε καλά τα πράγματα, δεν στέκεται ένα νοσοκομείο με μετατάξεις. Να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα. Πρώτον, προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, και ο διοικητής προσπαθεί να κάνει την δουλειά του και μπορεί να τα βλέπει όλα ρόδινα. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο αντικειμενικά, όποτε θελήσετε και εσείς,
μπορούμε να το ξεκαθαρίσουμε απόλυτα. Απλά αυτοί που θα πρέπει να κάτσουμε σε ένα τραπέζι είναι πολύ συγκεκριμένοι θεσμικοί παράγοντες. Προφανώς ο διοικητής εκ μέρους της πολιτείας, η επιστημονική επιτροπή του νοσοκομείου που απαρτίζεται από τους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται καθημερινά στο νοσοκομείο και μάλιστα για πολλά έτη, μάλιστα και ο υπεύθυνος της ιατρικής υπηρεσίας και της επιστημονικής επιτροπής είναι άνθρωποι με πολύ μεγάλη πείρα και εμπειρία στον χώρο, και ο Γιάννης ο Ποντίκης και ο Νίκος ο Αγρότης, οι οποίοι μπορούν να καταθέσουν αφενός την προσωπική τους εμπειρία, αφενός τα δεδομένα που έχουν άλλες από όλες τις κλινικές. Και εκεί από την αντιπαραβολή να δούμε αν όλα πηγαίνουν καλά. Προφανώς δεν πηγαίνουν όλα καλά. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος κάνει κακά τη δουλειά του, γιατί καταλαβαίνετε ότι σε αυτή την ιστορία η στόχευση πάντοτε είναι κεντρική. Όσον αφορά τώρα το κομμάτι των μετατάξεων, επειδή ακούστηκαν και γράφτηκαν πολλά, θέλω να είμαι απόλυτα ξεκάθαρος και απόλυτος σε αυτό το θέμα. Και τι εννοώ. Τον κεντρικό σχεδιασμό στο χώρο της υγείας, είτε αυτός είναι ιδιωτικός, είτε αυτός είναι δημόσιος, συνολικά, πόσο μάλλον στο δημόσιο χώρο της υγείας, τον έχει αποκλειστικά και μόνο ένα θεσμικό όργανο. Το Υπουργείο Υγείας, με τους επιτελείς του, τον Υπουργό, τον Αναπληρωτή Υπουργό και τις υπηρεσίες του. Αυτό ορίζει ο νόμος, αυτό οφείλουμε να ακολουθούμε. Αυτή είναι μία επιλογή στην οποία έχουμε συμβάλει όλοι μας μέσα από τις ψηφοφορίες που γίνονται στις εκλογές. Αν μας στεναχωρεί, όταν θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου, μπορούμε την επιλογή μας να την αλλάξουμε και να την τροποποιήσουμε. Η ευθύνη του Υπουργείου είναι ότι ενώ πάλι ο νόμος ορίζει ότι οι ιατρικοί σύλλογοι και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος είναι οι θεσμικοί του συνομιλητές, για τους δικούς του λόγους ποτέ δεν συμμετέχει σε αυτές τις διαδικασίες. Πάμε τώρα λίγο στην ιστορία των μετατάξεων. Η ιστορία των μετατάξεων, σας είπα και πάλι, θέλω να είμαι απόλυτος, είναι τύπης με το γράμμα του νόμου μία απόλυτα νόμιμη διαδικασία. Δεν είναι κάτι το οποίο εμπεριέχει ή ενέχει το σπέρμα, ας πούμε, του σκανδάλου ή της ανομίας. Υπάρχει νόμος ο οποίος ψηφίστηκε, υπάρχει υπουργική απόφαση, προϋπήρχε κάποιος νόμος, υπάρχει υπουργική απόφαση την οποία έχει υπογράψει ο αναπληρωτής υπουργός ο Παύλος Σοπολάκης και έχει τεθεί εν ισχύ, που σημαίνει ότι πρακτικά ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι μετατάξεις είναι απόλυτα, μα απόλυτα νόμιμος, χωρίς να μπορεί κανένας ακόμα και αν ήθελε να τον προσβάλλει. Μάλιστα, υπάρχουν διαδικασίες, αν κάποιος θεωρεί ότι προσβάλλεται, μπορεί να προσφύγει στις ανάλογες υπηρεσίες και με τα ανάλογα ένδικα μέσα. Η ένσταση, μάλιστα θα σας έλεγα, ακόμα μεγαλύτερη χαρά μου, αν μπορούσαν να πληρωθούν όλες οι θέσεις του Παναρχαδίου. Η ένσταση που θέτει πρακτικά και ο Ιατρικός Σύλλογος σε αυτήν την διαδικασία έχει να κάνει με το εξής. Ίσως μπλέξουμε λίγο με τεχνικά κομμάτια και μπερδευτεί ο κόσμος, θα προσπαθήσω να τα πω όσο πιο απλά γίνεται. Η δουλειά του νοσοκομείου και της διοίκησής του είναι πρακτικά να καθορίζει τις πραγματικές του ανάγκες και όπου κρίνει ότι έχει συγκεκριμένες ανάγκες και εξασφαλίζει τα κονδύλια, δηλαδή την ιστοδοσία για αυτές τις ανάγκες, να κάνει ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Να προκηρύσει τις θέσεις και να πει ότι εγώ ανοίγω 2 θέσεις δερματολόγων, 3 θέσεις παιδιάτρων, 2 θέσεις αναισθησιολόγων, 1 θέση ακτινολόγου. Αυτό λοιπόν είναι μία ανοιχτή διαδικασία πανελλαδικά, διότι όπως καταλαβαίνετε, όταν το γνωρίζει κάποιος, προφανώς ενδεχομένως μπορεί να μην φύγει στο εξωτερικό ή προφανώς μπορεί να μην μπει στη διαδικασία του να ανοίξει ένα ιατρείο. Σε αυτήν λοιπόν την διαδικασία καταθέτουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι τα δικαιολογητικά τους και με βάση κριτήρια τα οποία έχει θεσπίσει η πολιτεία σε συνεννόηση με την Ένωση των Νοσοκομειακών Ιατρών, δεν υπάρχει δηλαδή κάποια τυχογνωμία σε αυτό το κομμάτι, αυτοί οι άνθρωποι μοριοδοτούνται, όποιος πάρει τα περισσότερα μόρια καταλαμβάνει τη θέση και υπάρχει και μια διαδικασία, αν κάποιος θέλει να προσβάλλει την διαδικασία, να πάει σε δευτεροβάθμια διαδικασία. Στην διαδικασία των μετατάξεων,
δεν υπάρχει απλά καμία απολύτως μοριοδότηση. Δεν λέω αξιολόγηση, δηλαδή προφανώς δεν σημαίνει ότι ένα συνάδελφο, μάλιστα πολλοί συνάδελφοι ενδεχομένως να είναι εξαίρετοι και να θέλει και περισσό θάρρος, γιατί τελείωσε ένα πτυχίο, πήρε δεύτερο πτυχίο, προφανώς το είχε μεράκι, γιατί αυτά είναι χρόνος και κόπος. Δεν παίρνεις ένα πτυχίο ιατρικής γιατί πέρασες έξω από ένα περίπτερο. Προϋποθέτει πολύ χρόνο και πολύ κόπο μαζί με την ειδικότητα. Η ένσταση λοιπόν που θέτουμε εμείς και ζητάμε από την πολιτεία να είναι ξεκάθαρη είναι η εξής. Πρέπει να αποφασίσει με ποιον τρόπο θέλει να επανδρώνει θέσεις. Η πολιτική της επιλογή βεβαίως κρίνεται και είναι ένα θέμα συζήτησης, αλλά για τους ενδιαφερομένους πρέπει αυτή η πλατφόρμα να είναι κοινή. Δεν μπορεί να υπάρχουν με ευθύνη της πολιτείας ιατροί δύο ταχυτήτων, που κάποιοι να έχουν αυτόν τον τρόπο, δεν σας λέω ότι είναι καλός ή κακός, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Είναι δίκαιο. Αλλά πρέπει ακριβώς να είναι το σύστημα ακριβοδίκαιο. Διότι αν ανοίξει μια θέση ακτινολόγου, την οποία ενδεχομένως την εποφθαλμιώ εγώ, γιατί θέλω να κλείσω το ιατρείο μου, να παρκάρω στο ελληνικό δημόσιο, να ηρεμήσω, να κάνω τη δουλειά μου ή να σαπίσω στη δουλειά ανάλογα του τμήματος, δεν είναι υποχρεωτικά έτσι, την ίδια θέση μπορεί να τη θέλει και ένας συνάδελφος από την Κοζάνη. Και αυτό που προέχει είναι να δοθούν και στους δύο οι ίδιες δυνατότητες και οι ίδιες ευκαιρίες. Και η πολιτεία και τα όργανα να κρίνουν. Αν ο συνάδελφος από την Κοζάνη είναι καλύτερος από μένα, τότε προφανώς πρέπει να την πάρει αυτός. Γιατί το λέω αυτό? Διότι φανταστείτε για ποιον λόγο να βάζουμε ένα νέο παιδί που έχει τελειώσει με κόπο και προσπάθεια να κυνηγάει, να κάνει διδακτορικό. Διότι και αυτό έχει και κόπο και κόστος. Να κυνηγάει να κάνει επικουρικό. Να κυνηγάει να κάνει μια ιδιαίτερη μετεκπαίδευση. Αν γνωρίζει ότι μπορεί να υπάρχει ένας παράπλευρος τρόπος που αυτά μπορεί να τα παρακάμψει. Διότι θα γλιτώσει 3 χρόνια από τη ζωή του. Μπορείτε να μας εξηγήσετε για να καταλάβουμε και εμείς, αλλά και αυτοί που θα μας δουν ή θα μας ακούσουν. Πώς γίνονται δηλαδή οι μετατάξεις τώρα? Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο μόρι, κάποια μοριοδότηση, κάποια στοιχεία που να λέει ότι αυτός που έχει περισσότερα χρόνια έχει αυτά τα πτυχία? Δηλαδή πώς γίνεται? Για να γίνει μία μετάταξη. Συγγνώμη, να σπίρω, και στη μετάταξη σημαίνει ότι αποδυναμώνουμε ένα άλλο τμήμα και ενδυναμώνουμε κάποιο άλλο? Όχι απόλυτα. Να ξεκινήσω από το δεύτερο. Ναι. Όχι απόλυτα. Δηλαδή να σας φέρω ένα παράδειγμα και να σας πω λίγο και τον προβληματισμό μας. Σας είπα και πάλι, προφανώς καλό θα ήταν ένα νοσοκομείο να έχει ένα συνολικό τμήμα. Η λογική του νοσοκομείου δεν είναι ένα μεγάλο εξωτερικό ιατρείο. Μην βλέπετε πώς το έχουμε καταντήσει εξαιτίας της κρίσης, γιατί προφανώς ο κόσμος έχει τεράστιο πρόβλημα, δεν μπορεί να αποτανθεί εύκολα σε ιδιώτες ή γιατρούς, δεν υπάρχει καμία κάλυψη από το ταμείο και επιλέγουν όλη την εύκολη λύση, πάμε παιδιά στο νοσοκομείο. Είναι αυτό που σας είπα και πριν, ότι δεν υπάρχει στόχευση. Δηλαδή αν δείτε, ας πούμε τώρα, τυπώνουμε συνταγές και διαφημίζει το σύστημα, δηλώστε τον οικογενειακό σας ιατρό και τυπώνετε, εσοειδόμαστε. Στην Αρκαδία δεν έχει δηλώσει κανένας. Δηλαδή αν πάτε αύριο με το ΆΜΚΑ σας στο σύστημα, θα πρέπει να πάτε στην Αργολίδα να βρείτε, ας πούμε, έναν γιατρό του συστήματος να τον δηλώσετε. Δηλαδή δεν βγάζουμε μια ταμπέλα και προχωράμε. Το δεύτερο κομμάτι αυτής της λογικής είναι ότι πρακτικά, θεσμικά, το νοσοκομείο είναι ένας χώρος, και έτσι πρέπει να είναι, το οποίο παρέχει δευτεροβάθμια φροντίδα, όχι πρωτοβάθμια. Αν αποφασίσει η πολιτεία να παρέχουν τα νοσοκομεία και πρωτοβάθμια φροντίδα, πρέπει να μας το πει και να κάνουμε τα προβλεπόμενα ή να φτιάξουμε ένα δεύτερο πανεργαδικό. Το νοσοκομείο είναι για δευτεροβάθμια φροντίδα. Όταν λοιπόν ενδεχομένως αποφασίζουμε να φτιάξουμε ένα δερματολογικό τμήμα στο νοσοκομείο, θα είναι αυτό τι? Τακτικά εξωτερικά ιατρία? Θα έχει δερματολογική κλινική? Θα πηγαίνω εγώ γιατί έβγαλα ένα εξάνθημα και απλά θα μου λένε στο νοσοκομείο, α, είναι λίγο πιο σοβαρά τα πράγματα, πηγαίνετε στο Ανδρέας Συγκρός? Αυτό εννοώ ότι πρέπει να υπάρχει μια στόχευση. Η ενδυνάμωση ή αποδυνάμωση ενός τμήματος, όπως καταλαβαίνετε, έχει να κάνει με την κάλυψή της σε έμψυχο δυναμικό
και έχει να κάνει και με την κάλυψή της σε υλικοτεχνική υποδομή. Δηλαδή είχαμε, ξέρετε, τη δωρεά της κυρίας Γκουντάρη. Προφανώς και ενδυνάμωσε το νοσοκομείο μας, όχι σε τοπικό, σε παμπελοπονησιακό επίπεδο, μην σας πω σε πανελλαδικό επίπεδο. Ευθύνη της πολιτείας ήταν να δουλεύει αυτό το τμήμα αδιάλειπτα σε καθημερινή βάση. Δεν δουλεύει. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν έχει νοσηλευτές, δεν έχουμε υλικά. Εδώ πήραμε τους εξειδικευμένους καρδιολόγους κάποια στιγμή και προσπαθούσαμε να τους βάζουμε να συνταγογραφούν. Μεγάλο πλήγμα και αυτό. Θέλω να πω ότι βεβαίως και πρέπει να υπάρχει αυτό που λέμε στόχευση. Τώρα, σε αυτό που είπατε κυρία Τράκα, δεν είναι, σας λέω και πάλι, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δηλαδή το πτυχίο και τίτλος ειδικότητας, προφανώς και υπάρχουν. Δεν προβλέπει ο νόμος διαδικασία αξίου, μοριοδότησης. Δηλαδή, για να γίνει ένας διορισμός με μετάταξη, το μόνο απαραίτητο δικαιολογητικό είναι να υπάρχει καινή οργανική θέση. Δηλαδή, τι εννοώ, αν εγώ καταθέσω, ας πούμε, ως επεμβατικός ακτινολόγος, από τη στιγμή που δεν προβλέπεται θέση επεμβατικού ακτινολόγου στο πανεργατικό, προφανώς δεν έχει νόημα και να την κάνω. Αν υπάρχει καινή οργανική θέση και εκδηλώσω το ενδιαφέρον και η πολιτεία εξασφαλίσει το κονδύλι, υπάρχει βέβαια η ένσταση ότι σε κάποιες προκηρύξεις ανοίγουμε τις προκηρύξεις και δεν εμφανίζονται ενδιαφερόμενοι. Το κατανοώ και το δέχομαι σαν επιχείρημα, αλλά ή τότε θα κλείσουμε τις ανοιχτές προκηρύξεις και θα αποφασίσουμε όλοι να μπαίνουμε με μετατάξεις, ή θα κρατήσουμε ανοιχτές τις προκηρύξεις και αν δεν υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος, πρέπει ενδεχομένως να σκεφτούμε το σενάριο γιατί δεν υπάρχει ενδιαφέρον για αυτές τις θέσεις. Και αυτό το λέω γιατί φανταστείτε ότι η Τρίπολη πρακτικά είναι και ένας προνομιακός τόπος. Δηλαδή δεν είμαστε τόσο ορεινή περιοχή, δεν είμαστε ακριτικό νησί, να είμαστε ειλικρινείς, είμαστε στο κέντρο της Πελοποννήσου. Δεν είμαστε στην κορυφή στα Γρέβενα. Συν του ότι στο νόμο υπάρχει και δικαίως υπάρχει μια μικρή υποσημείωση, υπήρχε και πριν, απλά είναι κάτι που πρέπει και αυτό να το βλέπουμε. Δηλαδή, δίνει τη δυνατότητα ο νόμος σε έναν ιατρό ο οποίος θα υπηρετήσει 5 χρόνια στην περιφέρεια, μετά από μία πενταετία έχει κάθε ένομο δικαίωμα να αιτηθεί να ανέβει στο κέντρο Αθήνα-Θεσσαλονίκη σε όποιο νοσοκομείο ζητήσει. Προφανώς είναι ένα δέλεαρε για να γεμίσει η περιφέρεια, αλλά φανταστείτε ότι σε έναν λίγο πιο μακρόπνοο σχεδιασμό η λογική δεν είναι να γεμίζω το νοσοκομείο μου με εμβαλωματικές λύσεις, είναι να έχω μόνιμες λύσεις. Και αυτό δεν το λέω με την έννοια του ότι δεν θέλω να μου έρθει ένας συνάδελφος να αποκτήσει μια εμπειρία 5 ετών και όταν πια είναι όριμος να προσφέρει, να σηκωθεί να φύγει και να μου ξαναέρθει ένας νέος που θα ξαναξεκινήσω αυτή τη διαδικασία από την αρχή, είναι λίγο προβληματικό. Πρόεδρε, στην αρχή κάνατε λόγο για τεράστια ανισοκατονομή. Για ένα σύστημα θολό, μιλήσατε για μοριοδότηση. Στο πανεργατικό νοσοκομείο υπάρχουν παραδείγματα μετατάξεων, όπως είπατε. Βεβαίως, έχουμε τρεις, από όσο γνωρίζω, έχουμε τρεις συναδέλφους. Ήδη η μία συνάδελφος έχει εγγραφεί στον ιατρικό σύλλογο. Όσον όπου νομίζω θα γραφτεί και ο δεύτερος, ο τρίτος συνάδελφος νομίζω, δεν είναι συνάδελφος, δεν είναι άμεσα συνάδελφος, νομίζω ότι πρέπει να είναι ένας ψυχολόγος, που κι αυτός έχει γίνει με μετάταξη. Υπάρχει κάποιο κενό σε αυτό, ένα κενό στο νόμο, μπορούμε να πούμε ότι έχει γίνει κάτι. Όχι, δεν είναι κενό νόμο, δεν υπάρχει κενό νόμο. Ίσα-ίσα θα μου επιτρέψετε να σας πω, ο νόμος είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος και πολύ τακτοποιημένος. Βρισκόμαστε στην προεκλογική περίοδο. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το εκτιμούμε. Εντάξει, δεν είναι όλα σε επίπεδο αντιπαράθεσης πολιτικής. Σας λέω και πάλι, η ένσταση που θέτουμε εμείς και δεν το θέτουμε ούτε για λόγους αντιπολιτευτικούς στη συγκεκριμένη κυβέρνηση, στη συγκεκριμένη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, είτε σε οποιαδήποτε άλλη. Οι νόμοι του παιχνιδιού πρέπει να είναι ξεκάθαροι για όλους τους συναδέλφους. Όλοι οι συνάδελφοι έτσι και δίκοι. Έχουν κοπιάσει το ίδιο. Έχουν προσπαθήσει το ίδιο. Όταν παίρνεις ένα πτυχίο ιατρικής,
με τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα για την ελληνική πολιτεία είσαι ίσως, δεν μπορεί να παίζει ούτε κάποιος 5 δευτερόλεπτα μπροστά σε αυτόν τον αγώνα δρόμου, ούτε 5 δευτερόλεπτα πίσω. Πρέπει η γραμμή εκκίνησης να είναι ίδια και κοινή για όλους. Αυτό είναι το σωστό, αυτό είναι το ηθικό, αυτό είναι το δίκαιο.